Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Ο πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο του κίνηματο αλλαγή και υποψήφιο πρόεδρο του κίνηματο αλλαγή, ο κύριο Γιώργο Παπανδρέου, είναι εδώ μαζί μα. Γεια σα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα σα, κύριε Πρόεδρε. Καλη 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 μέρα. Μέρα. Ευχαριστούμε Μεγάλη πολύ χαρά που είστε που είμαι μαζί σα. Που είναι λίγε μέρε πριν τι εκλογέ. τις... αυτή ήταν η κεντρική συνέδε... ομιλία Κεντρ, χθε. Η κεντρική στο... ομιλία στην Αθήνα, βεβαίω θα έχουμε και άλλε ομιλίε και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, βεβαίω τελειώνουμε. Και στη Θεσσαλονίκη τελειώνουμε. Για να δούμε και μερικέ εικόνε τι έγινε χθε στο Θησίο να πάρουμε γεύση. Είχε κόσμο δηλαδή για το κίνημα αλλαγή είναι λίγο ασυνείστο να έχει τόσο συγκεντρω... τέ, τέτοιο μεγάλη συγκεντρώσει. Νομίζω ότι είναι δείγμα της αναγέννησης, είναι δείγμα ε. του ενδιαφέροντος, δείγμα της ελπίδας και δείγμα το ότι ο κόσμος ζητάει αυτό το χώρο. Θέλει αυτό το χώρο μεταξύ των δύο κομμάτων που σήμερα έχουν, σε μια, έχουν μια πόλωση. Ε, είμαστε ένα κόμμα που, που έχει παράδοση, είμαστε ένα κόμμα που μπορεί να φέρει το καινούριο. Οι σημαίε Πασόκ όμω. Κύριε μόνο, ε. Πρόεδρε, μόνο σημαίε Πασόκ έχει, έχει, έχει και τον δύο, έχει και τον δύο, αλλά νομίζω ότι τα σύμβολα είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται. Mm -hmm. Τα σύμβολα είναι στην ψυχή μα αυτά. Ο Μπορούμε πασό, να δούμε κίνημα αλλαγή με ήλιο, αν βγείτε πρόεδρο. Ε, εγώ θεωρώ ότι τα σύμβολα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, αλλά θα, αυτό θα συζητηθεί και στο συνέδριο το οποίο θα γίνει αμέσω μετά. ε, Πάντω είναι σύμβολα τα οποία παίζουν στην ψυχή του, του ελληνικού λαού. Όμω θέλω αυτά να αιμοδοτηθούν με θέσει καινούριε, με το νέο πρόγραμμα, με τι νέε προτάσει. Mm -hmm. Για να πάμε μπροστά, όπως... Κύριε Πρόεδρε, λέμε. το πρώτο πράγμα που μα ρωτούν και στο, και στο δρόμο και άνθρωποι οι οποίοι συζητούν μαζί μα είναι και μαζί ζήτησαν να σα το μεταφέρουμε. Είναι γιατί επιλέξατε να διεκδικήσετε ξανά την ηγεσία του, του, του κινήματο αλλαγή. Είστε πρώην Πρωθυπουργό, έχετε υπάρξει πρόεδρο. Έχετε κάνει σχεδόν τα πάντα. Γιατί επιλέγετε ξανά να επιστρέψετε, ε, Θα μπορούσα να το αντιστρέψω αυτό και να πω ακριβώ επειδή έχω αυτή την παράδοση, ακριβώ επειδή έχω αγωνιστεί για αυτό το χώρο, ακριβώ επειδή έχω μια ευθύνη για αυτό το χώρο ω πρώην πρόεδρο, ω πρώην πρωθυπουργό. Αισθάνομαι και την ευθύνη και αυτή ήταν και αυτό που αφουγκράστηκα με την ασθένεια τη της Φόφη mm -hmm. ε, και βεβαίω και με την απώλεια τη μετά. Αλλά είχα αποφασίσει τότε αφού ασθένησε και αποχώρησε από την, την, κούρσα της Προεδρίας, αισθάνθηκα ότι μπορώ να προσφέρω, μπορώ να συμβάλλω, μπορώ να βοηθήσω στην ενοποίηση δυνάμεων και στην, στον επατρισμό, αλλά και να κινητοποιήσουμε και νέε δυνάμει που πιθανώ να είναι σπίτι του ή και νέου ανθρώπου. Άρα που το που θέμα είναι. Πιστεύουν σε αυτό το το κίνημα, βλέπω και στην νεολαία. Mm -hmm. Άρα, το ζήτημα, είναι το, κ... Άρα είναι το... το, ζήτημα είναι το, κίνημα, έτσι, διότι υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι ο Παπανδρέου γυρίζει για την προσωπική του δικαίωση και για να εκδικηθεί κάποιον. Λόγω του παρελθόντο του. Δηλαδή. Καταρχήν, με ξέρετε, εμένα δεν είμαι εκδικητικό. Mm -hmm. Είμαι ένα άνθρωπο που βάζει, βάζει πέρα τι προσωπικέ διαφορέ, γιατί εγώ πιστεύω ότι στην πολιτική, αν θέλει να κάνει κανένα σοβαρή δουλειά, πρέπει να βάζει στόχους, στόχους για τη χώρα, για την πατρίδα καταρχήν και για τον χώρο που είναι η παράταξη. Και βεβαίως ε, η δικαίωση θεωρώ ότι θα έρθει από την εφαρμογή των πολιτικών μας, από το να αναδείξουμε τις πολιτικές μας, γιατί έχουμε άλλη πρόταση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια άλλη φιλοσοφία και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει ε, και καινοτόμα, αλλά και από την άλλη μεριά και πολύ κοντά στον κόσμο. Είμαστε, θέλουμε να είμαστε ένα συμμετοχικό κόμμα το οποίο είναι διαφορετικό και από την παραδοσιακή αριστερά που έχει έναν συγκεντρωτισμό στον τρόπο που βλέπει την οργάνωση mm -hmm. τη κοινωνία και τη Νέα Δημοκρατία που δεν θέλει ένα οργανωμένη, μια οργανωμένη κοινωνία. Είναι αυτό το πελατοκρατία για να μπορεί να ελέγχει, να βοηθάει του φίλου, του γνωστού, ανάλογα με το κατά το δοκού, να Για την να ξεμπερδέψουμε με το παρελθόν, κύριε Πρόεδρε, γιατί προφανώ υπάρχουν ερωτήσει για το παρελθόν, αλλά δεν θέλουμε mm -hmm. να σταθούμε πολύ εκεί, γιατί το, το θέμα είναι να συζητήσουμε για το μέλλον, ε, τι γίνεται, γιατί για το μέλλον γίνονται αυτέ οι εκλογέ. Ε, όταν φύγατε από το Πασόκ, ήταν δικιά σα επιλογή. Δηλαδή, όταν φύγατε από τη θέση του Προέδρου του Πασόκ, ήταν δικιά σα επιλογή ή σα οδήγησαν οι συνθήκε, σα οδήγησε κάτι άλλο στο να αποχωρήσετε. Ε, Αναφέρομαι προ... στο 2012. Α, ναι, ναι, βέβαια. Σαφώ δικιά μου επιλογή, αλλά προφανώ και μέσα από, την, α, μέσα από τις συνθήκε αυτέ θεώρησα ότι θα μπορούσε να βοηθηθεί ο, ο χώρο με την ανανέωση τη ηγεσία. Βεβαίω, τα γεγονότα έχουν δείξει τι έγινε. Νομίζω ότι η συμμαχία που έγινε τότε η Νέα Δημοκρατία Πασόκ δεν βοήθησε το, το κίνημά μα. <συμίως> ε, και... ότι <Υιωρείτε, συμίως> η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλο δεν βοήθησε. Ήταν, ήταν λάθο. Ε, θεωρώ ότι ο, ε, θεωρώ, ε, οπωσδήποτε όλη εκείνη την εποχή ήταν μια ε, έκτακτη εποχή για την, και μεγάλη κρίση για τη χώρα και χρειαζόντουσαν ευρύτερε δυνάμει. Θεωρώ το λάθο ήταν ότι ο κύριο Σαμαρά ε, έριξε ε, την πρώτα, προ, πρώτα απ' όλα, ναι, έριξε την κυβέρνηση. Ε, έριξε, ε, την ουσιαστικά, έριξε. ουσιαστικά την έριξε με την έννοια ότι δεν ήθελε να συνεχίσει. Είχαμε δύο χρόνια ακόμα κοινοβουλευτική θητεία. Ε, άρα, λοιπόν, δύο χρόνια θα μπορούσε να, να λειτουργήσει αυτή η κυβέρνηση. Επίση, ε, και θα είχαμε τελειώσει πιστεύω με τα μνημόνια. Το δεύτερο είναι ότι δεν επέτρεψε να γίνουν οι όποιε αλλαγέ πέραν του PCI, το οποίο είχε υποφασιστεί έτσι κι αλλιώ θα γινόταν. Το είχαμε συμφωνήσει στι Βρυξέλλε το 2011. Άρα λοιπόν καθυστέρησε με την πολιτική του ε, πρώτα απ' όλα, δημιούργησε αίσθημα αναξιοπιστία. Φτάσαμε στο χείλο του γκρεμού ξανά το 2012, όταν αν θυμόσαστε, δεν βγήκε μια κυβέρνηση και έπρεπε να πάμε σε δεύτερε εκλογέ. Και να θυμίσω μάλιστα, γιατί αυτό έχει μια σημασία. Όταν λέμε χείλο του γκρεμού, ο κύριο Σόιμπλε έλεγε. τα φύγετε από το ευρώ και έχουμε φτιάξει ένα πακέτο ανθρωπιστική βοήθεια για την Ελλάδα. Σκεφτείτε τι εννοούμε. Δέστε τι γίνεται στην Τουρκία σήμερα. με την Έχετε με την... μετανιώσει για κάποια από τι επιλογέ σα εκείνη ε, την περίοδο. Εγώ θέλω απλώ να, να, ε. να, να τελειώσω ότι η, δείτε πώ είναι η Τουρκία σήμερα, με τη Λίρα να πέφτει στο, στο μισό τη αξία Έτσι θα ήμασταν τώρα, εμείς. Θα ήμασταν τουλάχιστον και χειρότερα από αυτό. Και βεβαίω ε, η Τουρκία έχει τουλάχιστον ε, της, ε, την παραγωγή και την. Δεν έχει τόσε εισαγωγέ όσο εμεί. Σκεφτείτε το όλα τα. ό,τι έχουμε σε προϊόντα. την ενέργεια κατα, καταρχήν. Ε. να διπλασιαστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα ανθρωπιστική βοήθεια δίνουμε στην Αφρική, δίνουμε στη Μέση Ανατολή, δίνουμε στο Αφγανιστάν. Ε, σκεφτείτε πώ βλέπαν την Ελλάδα, τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Αυτό ω δηλαδή. τρίτη χώρα η οποία θα ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σκεφτείτε και την εξωτερική μα πολιτική, τα εθνικά μα θέματα, πόσο ευάλωτοι θα είμαστε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Θεωρώ ότι τότε εκείνη την εποχή κάναμε ό,τι μπορούσαμε να σηκωθεί όρθια, να μείνει όρθια η πατρίδα. Εμεί σηκώσαμε το βάρο. Ε, αναγκάσαμε του άλλου τελικά να έρθουν κοντά μα. Αλλά πιστεύω ότι εκείνη η περίοδο έπρεπε να έχουμε πολύ πιο ισχυρή φωνή mm -hmm. με την πήγε κυβέρνηση. Όμως, την... πήγε όμω όλο ναι. το, 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 το βάρο στο, στο Πασόκ. Πήγε όλο το βάρο στο κίνημα αλλαγή. Οδηγήθηκε στο 4% εξαιτία. Κάποιοι λένε αυτό, αυτό, αυτή τη διαδρομή. Πράγματι, πληρώσαμε. Γίναμε το εξηλαστήριο θύμα και οι δύο πλευρέ θέλησαν, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλησαν να τα φορτώσουν στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήταν ε, ε, βεβαίω. Πιστεύω σήμερα ο κόσμο βλέπει ότι δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ που έφταιγε διότι mm -hmm. και οι άλλε επό, επόμενε κυβερνήσει. Το έχουν καταλάβει. Σα ήδη... το λένε τώρα σε το, ναι, που κάνετε. Το, 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 το βλέπω παντού και πριν από την υποψηφιότητά μου. Το βλέπω παντού ότι ο κόσμο λέει ναι, τελικά. Είχατε δίκιο, κάνετε σωστό. Ε, μπορεί να λένε έκανε το άγχο. Η τελευταία α, 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 μεγάλη α. εκλογική νίκη που έχει συντελεστεί στη χώρα, για να πάμε λίγο και στα μελλοντικά, ήταν η δικιά σα το 2009 με 44%. Yeah. Ένα ακόμα λόγο, γιατί αισθάνομαι ευθύνη για αυτή την παράταξη. Για να βοηθήσω. Μπορεί να ξαναφτάσει το κίνημα, να μπορεί να φτάσει η παράταξη σε τέτοια επίπεδα ξανά. Πιστεύω ότι μπορούμε να ξαναγίνουμε πλειοψηφική δύναμη. Και αυτό παλεύω. Πιστεύω ότι και η, ο ενθουσιασμό που υπάρχει και η συμμετοχή η μεγάλη που ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και κάνω και το κάλεσμα και από την εκπομπή σα στον ε, κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για μια προοδευτική διακυβέρνηση, μια, ένα, ένα, το χώρο της κέντρο αριστερά να αναστηθεί, ότι αυτή είναι η στιγμή της συμμετοχής, η οποία θα είναι το πρόπλασμα ενός μεγάλου συμμετοχικού κόμματο. Συμμετοχικού με την έννοια ότι θα δώσουμε φωνή. Εμεί δίνουμε φωνή στον πολίτη. Δεν περιμένουμε yeah. στη γραφειοκρατία μα ή σε κάποιου κλειστού συγκεντρωτικού χώρου όπω κάνει και η σημερινή κυβέρνηση ή παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να είναι συμμέτοχο και να έχει φωνή ο πολίτη. Έχετε... Αγρότη, εργάτη, μικρό μεσαίο, νεολαία, γυναίκε, αμαία, ο... διασπορά θέλουμε να έχουν φωνή και να ακούγονται. Έχετε λιδωρηθεί στο παρελθόν για αυτό που ευαγγελίζεσταν την πράσινη ανάπτυξη, την κλιματική κρίση κτλ. Τώρα είναι εδώ και όλο ο πλανήτη ασχολείται με αυτό το θέμα. Να τολμήσω να σα ρωτήσω με τι πρέπει να ασχοληθούμε στο μέλλον. Σα έχω ακούσει προσεκτικά τι λέτε και μιλάτε για τα δεδομένα του τελευταίου χρονικού διάστημα. Είναι, είναι, πολλά τα θέματα. Έχουμε τεχνολογικέ εξελίξει, οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ. Πέρα από την κρίση την οποία έχουμε προκαλέσει εμεί, θα έλεγα, ο, ο, νεοφιλελεύθερος νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό που κοιτάει βασικά το κέρδο. Αλλά... Αυτό ευαγγελίζεται και με τσοτάκι. Αυτό, αυτό ευαγγελίζεται βεβαίω, ότι μέσα από την αγορά και όχι μόνο αυτό, δυστυχώ έχουμε μια δεξιά που παραμένει. Και σε έναν ιδιότυπο καπιταλισμό, εγώ το λέω πελατειακό καπιταλισμό, με την έννοια ότι είναι η αγορά αλλά είναι βεβασικά και η εξουσία να βοηθάει τους συμμέτερους. Αυτό είναι που είναι η, λέει... βασική, η βασική κριτική που κάνω απέναντι στην ελληνική δεξιά που βεβαίως μας έφερε και στο χείλος του γκραμμού το 2009. Θέλω να πω όμως ότι έχουμε νέα δεδομένα και, και τις προκλήσεις αλλά και νέες δυνατότητες. Δηλαδή η τεχνολογία μας δίνει νέες δυνατότητες. Π.χ. στο θέμα της ενέργειας θα έπρεπε... Το ξεκινήσαμε το, το 10 εμεί αυτό με το πρόγραμμα Ήλιο. εγκρίθηκε από το, το ανώτατο όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θυμάμαι με τη Μέρκελ που το συζητάγαμε, θα το στήριζε και με επιδοτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, ήλιο, θάλασσα, γεωθερμία, αέρα, που θα μπορούσαμε να πουλήσουμε αυτή την ενέργεια προ την Βόρεια Ευρώπη. Ξεχάστηκε, μόλι φύγαμε, ξεχάστηκε αυτό το πρόγραμμα. Mm -hmm. Αν τότε είχαμε ξεκινήσει, σήμερα θα ήμασταν σχετικά αυτόνομα, αυτόνομοι ενεργειακά, όπω είναι η Δανία. Εγώ έλεγα το 2009 να γίνουμε η, η Δανία το του ναι. ναι, γιατί το έλεγα. Σήμερα η Δανία είναι αυτόνομη ενεργειακά από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Δεν τη χτυπάει η ακρίβεια, όπω χτυπάει τι άλλε χώρε. Ένα ακόμα. Γιατί να πάμε σε μια ενεργειακή πολιτική, η οποία θα είναι τη ενεργειακή πλουτοκρατία και όχι τη ενεργειακή δημοκρατία. Εσεί κύριε Κούτρα. Σας κύριε Τσούνο μπορεί να είσαστε παραγωγή της ενέργειάς σας. Ναι. Στο σπίτι σας, στο χωράφι σας, στην αυτοδιοίκηση. Να έχετε δηλαδή και για τις ανάγκες τις προσωπικές το σας, το το της του ή του χωραφιού ή της επιχείρησης και να πουληθεί αυτή η ενέργεια και να έχετε και ένα κέρδος. Mm -hmm. Αυτή είναι η ενεργειακή δημοκρατία. Μπορούμε να πάμε σε αυτό. Το ίδιο και στο θέμα των δεδομένων. Το θέμα των δεδομένων, σήμερα των προσωπικών δεδομένων, mm -hmm. είναι, είναι πολύ λένε το νέο πετρέλαιο. Δηλαδή, είναι η νέα πηγή πλούτου. Πλούτου, βέβαια. Ο πλούτο από αυτό πηγαίνει σε κάποιου λίγου και μάλιστα δεν πληρώνει και φόρου. Τον κύριο Ζάκερμπεργκ, τον κύριο Μπίζολ, δεν ξέρω τι ποιου άλλου, το Apple κτλ. Όλα αυτά που βέβαια χρησιμοποιούμε, αλλά εκμεταλλεύουν τα δεδομένα μα και έχουν τεράστια κέρδη. Και βέβαια, όπω λέω, δεν φορολογούν. τον Biden, το χτυπάει αυτό και μάλιστα προώθησε την Άρα πρέπει να γίνουν μέρο τη οικονομία μα αυτά. Πάντω στην αρχή και θα ήθελα αποθέτεις... και κάτι ακόμα. Πέρα, από, πέρα από το ότι. Αξιοποιούνται τα δεδομένα μα, δηλαδή, εμεί είμαστε το προϊόν. Θα έπρεπε πρώτον, μια πρόταση που υπάρχει και διεθνώ, να έχουμε κέρδο και εμεί από αυτό, εφόσον είμαστε μέρο του Facebook και οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ κάνω και μια ακόμα πρόταση, να είμαστε μέτοχοι σε αυτέ τι εταιρείε, μέρο εφόσον εμεί είμαστε το προϊόν, και να έχουμε και λόγο. Ναι. Είναι εκδημοκρατισμό και, 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 κοινωτή, με το σχέδιο, σχέδιο, και, και αυτοδιαχείριση. Και τώρα τη τοποθέτησή σα, εδώ τη τελευταία τοποθέτηση, συγκράτησα ότι μιλήσατε για το 2009, όπου η κακιά δεξιά μα έφερε στο χείλο τη καταστροφή. Με ρωτά, ρωτά πολλοί κόσμο ε, να σα ε, απευθύνω το ερώτημα, εάν θα ξαναφέρνατε στη χώρα μνημόνιο. Έχετε χαρακτηριστεί ω ο άνθρωπο που έφερε το μνημόνιο στη χώρα. Και επειδή μιλήσατε για την κακή δεξιά, είναι κακό πρωθυπουργό ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα δεν έφερα το μνημόνιο εγώ. Το μνημόνιο το έφερε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν χρεοκοπή, λες πού θα πάω να βρω βοήθεια. Άρα λοιπόν, εγώ κατάφερα να δανειστώ, το οποίο δεν υπήρχε ω δυνατότητα. Εκείνη τη στιγμή ήμασταν μπροστά στον κρεμό και βρήκαμε και φτιάξαμε ένα μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τον ήθελα διαφορετικά. Mm -hmm. Έτσι τον ήθελε η Μέρκελ και με το Δουνουτού. Αλλά υπήρχε ένα, ένα, ένα μηχανισμό που λέει εφόσον δεν μπορείς να δανειστείς εσύ στην αγορά με επιτόκια βιώσιμα, που ουσιαστικά να μην χρεοκοπήσεις, ναι. μπορείς να δανειστείς από εδώ για να μπορείς να επιβιώσεις. Βεβαίω με κάποιου όρου. Οι όροι είναι αυτό που υπογράφουμε. Κάνει αυτό για να βελτιώσει την οικονομία σου και εμεί θα, 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 σου δανείσουμε. Οι όροι βεβαίω αυτοί ήταν σκληροί. Α, μακάρι να μην ήταν τόσο σκληροί. Άρα ναι. λοιπόν, ε, εγώ θεωρώ ότι μια σωστή διαχείριση των χρημάτων του ελληνικού λαού, αν δανειζόμαστε να δανειζόμαστε, να πηγαίνουμε σωστά, να πηγαίνουν σε παραγωγικέ και όχι πελατειακέ αντιλήψει, τότε βεβαίω θα ήταν καλά. Τώρα, για τον. Εγώ πιστεύω ότι. Δεν κάνω προσωπικού χαρακτηρισμού και βεβαίω ο... σε προσωπική βάση ε, φιλικό είναι ο, ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι η πολιτική. Ε, ήρθε, πιστεύω, για να κάνει μία σύγχρονη διαχείριση. Αυτή ήταν η, το μότο του, αν θέλετε, το σύνθημά του. Ε, πιστεύω ότι έχει ε, είτε εγκλωβιστεί είτε, πάντως, παραδοθεί σε μία παλιά αντίληψη που είναι να βοηθήσουμε πάλι μέσω των, α, των α, έκτακτων λόγω πανδημίας νομοθετημάτων τους διακουδικούς μας με προμήθειες, να συγκεντρώσουμε όλη την εξουσία στο Μαξίμου ή, πάντως, κεντρικά και, και κομματικά, να κάνουμε κομματικέ επιλογέ αντί για εθνικέ επιλογέ και με έναν πολλέ φορέ και αυταρχισμό που νομίζω έχει αποδειχθεί και αναποτελεσματικό πέρα από ότι είναι και αντιδημοκρατικό σε σχέση ακόμα και με το θέμα της πανδημίας, mm -hmm. τα fake news και τα λοιπά, όλο αυτό ναι. το οποίο έχει περάσει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που επίσης έχει να κάνει με το μέλλον. Είναι μεγάλη συζήτηση στο, στο εξωτερικό, την ξέρετε καλύτερα από μένα. Το είπατε και εσείς στις προάλλες σας σας, στο ραδιόφωνο του Α, αν δεν κάνω λάθος, για τη χρήση φάρμακε, της ψυχαγωγικής κάναβης. Ναι. Το ερω... επειδή το συζητήσαμε στο ραδιόφωνο με τον ε, Γιάννη, μα έκανε mm. ένα ερώτημα. Στα παιδιά σα θα επιτρέπατε να χρησιμοποιήσουν ε, για ψυχαγωγικού λόγου, ε, επειδή... Στα παιδιά πάντα υπάρχει αυτό το ερώτημα και μία κάθε γονιό έχει αυτό το ερώτημα και τι θα κάνει. Καταρχήν, πιστεύω, χρειάζεται σωστή ενημέρωση. Να ξέρουν τα παιδιά τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι το ναρκωτικό, ποια είναι τα σκληρά, ποια είναι τα μαλακά τα λεγόμενα. Δεύτερον, τους είπα, αν είναι να δοκιμάσετε, ελάτε εδώ να το... μπροστά μου να τα δοκιμάσετε για να... Για να... Ναι. Για να, για να ξέρω, στηρίζεται αλλά... πολλά χρόνια, είναι παραδοσιακή σα θέση. Θέλω όμω να πω αστερί. ο Κάθε γονιό και το, πρώτα απ' όλα να, ξέρω, να μην είμαστε υποκριτέ. Το κάθε παιδί, κάθε νέο, θα το βρει μπροστά του αργά ή γρήγορα. Θα έχει αυτή την. το ερώτημα. Να το δοκιμάσω ή να μην το δοκιμάσω. Το ερώτημα είναι αν εμεί ω πολιτεία διασφαλίζουμε πρώτα απ' όλα τη σωστή ενημέρωση και για όλα τα θέματα αυτά μέσα από τα σχολεία, κάτι που δεν κάνουμε. Δηλαδή, δημιουργούμε απλώ μια φοβία αντί ναι. να κάνουμε μια σοβαρή ενημέρωση τι σημαίνει αυτό, το, τι σημαίνει να χρησιμοποιήσει τέτοιε ουσίε και τι ουσίε είναι αυτέ και τι επιπτώσει έχουν, να έχει δηλαδή το γνώση σε αυτόν και το τι σημαίνει να χρησιμοποιήσει ουσίες ουσίε και δεύτερον, να ελέγξει η πολιτεία. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει έλεγχο, Σημαίνει να μπορεί να ξέρει αυτή η διακίνηση να μην γίνεται παράνομα, να είναι σελεχόμενη. Να ναι. Διότι ναι. αν το παιδί μου πάει και δοκιμάσει σε κάποια γειτονιά από κάποιον, δεν ξέρω εγώ τι θα δοκιμάσει. Τι θα του δώσει. Τι θα του δώσει. Πάμε πολύ. Πολύ καλύτερα λοιπόν ναι, να ναι, 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 το ελέγχουμε ναι, ναι. ναι, ναι. και Για να πω και κάτι ακόμα ναι, ναι. σε αυτό. Το μαύρο χρήμα που, που προκαλείται από αυτή την υπόθεση, και επειδή είμαι σε μια διεθνή επιτροπή γύρω mm -hmm. από το θέμα των ναρκωτικών, του ΟΗΕ, mm -hmm. με έχουν βάλει σε αυτή και παραμένω από τότε που είμαι πρωθυπουργό, με βάλαν ε, και είναι πολύ πρώην πρόεδροι τη Λατινική Αμερική, που ξέρετε τι γίνεται. Ναι, ναι, έχουμε ναι, 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 έχουμε θα και, και, και στα φιλμνέτα ναι. όλα αυτά τα Ελτσάπο και τα λοιπά, όλε αυτέ <laughs> οι, οι, οι. Τα παρακολουθείτε αυτά. Ε... Ε, σε ένα βαθμό όσο μπορώ. Δεν έχω πολύ ναι, χρόνο, ναι. αλλά βεβαίω παρακολουθώ. Ε, Βλέπει τη, τη ζωή που έχουν κάνει. Ε, ένα ε, ένας πρόεδρο τη Κολομβία μου έκανε μια ιστορία πώ τον είχε απαγάγει ω δήμαρχο τότε τη. Ε, Στη, στην Κολομβία, τον είχε απαγάγει ο, ο Τσάπο και τον είχε βάλει φυλακή. Όχι, ε, φυλακή, τον είχε βάλει σε, σε, σε κάποιο σπίτι και τελικά πώ έφυγε από αυτό. Δηλαδή, ήταν τραγική η κατάσταση mm. να υπάρχει τόσο χρήμα στα χέρια κάποιων μαφιόζων που τελικά μπαίνουν και υπονομεύουν δικαιοσύνη, αστυνομία, πολιτικούς, mm. μέσα ενημέρωση. Δηλαδή, mm. γίνεται ουσιαστικά ποδόσφαιρο μπαίνουν και αλλοιώνουν και του θεσμού του δικού μα τη δημοκρατία. Άρα έχουμε ένα θέμα υγεία και έχουμε θέμα και ακόμα πολιτική. Η νομοθεσία σημαίνει πάμε... Έλεγχο, έλεγχο. Έλεγχο. Σημαίνει από την κοινωνία. Κλείνοντα, πάμε τώρα στι εκλογέ του, του, του κινήματο. Γιατί Παπανδρέου, όχι Λοβέρδο, όχι Ανδρουλάκη, ε, όχι Γερουλάνο, όχι Καστανίδη, ε, όχι Χριστίδη. Ε, κοίταξε, ε, ο, κύριε ο, ο καθένας θα, θα επιλέξει, θα αξιολογήσει. Πιστεύω ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα. Ε, πρώτα απ' όλα, το ένα κριτήριο είναι ποιο μπορεί να μεγαλώσει την παράταξη, ποιο μπορεί να δημιουργήσει ένα ρεύμα ε, ανάπτυξη αυτού του χώρου, και να έρθει κόσμο εννοείται. Ναι, να εμπνεύσει και να ξαναφέρει κοντά κόσμο. Δεύτερο, ποιο μπορεί να συμβάλλει στι καινοτόμε <χε> και νέε ιδέε οι οποίε πρέπει να υπάρχουν για να ε, δώσουμε τι σημαίνει σήμερα προοδευτικό σε αυτή την εποχή της πανδημίας, της κλιματικής κρίσης, ε, του το προσφυγικού ναι. και της μιας νέας mm -hmm. γεωπολιτικής κατάστασης. Ποιος μπορεί να βοηθήσει σε την Ελλάδα να προχωρήσει ε, με ισχυρή φωνή διεθνώς. Γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, η, η, η ανάγκη χωρών να μπορούν να έχουν παρουσία διεθνή Μέχρι. είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Σε αυτά πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλλω ουσιαστικά και να, στο βοηθήσου, και να βοηθήσω επίση και στο άνοιγμα, γιατί μιλάμε για ανανέωση, στο άνοιγμα της, του κόμματο και της, αν θέλετε, και ευρύτερα τη κοινωνία σε στεγανά που υπάρχουν. Γιατί έχουμε στεγανά σαν χώρα. Ε, τα νέα παιδιά δεν αισθάνονται ότι αξιοποιούνται, δεν, θα, δεν αισθάνονται το σεβασμό. Και υπάρχει και επίση και η παράδοση ότι εμεί είμαστε και μία ένα κόμμα σόσιαλ-δημοκρατικό, δηλαδή με βασικέ mm -hmm. παραδοσιακές αρχές... παραδοσιακέ αρχέ. Στόχο του Γιώργου Παπανδρέου είναι να, να γίνει το κίνημα αλλαγή αξιωματική αντιπολίτευση ή να γίνεται πρωθυπουργό. Στόχο είναι να γίνουμε πλειοψηφού απαράταξη, να γίνουμε κυβέρνηση και πρωθυπουργό, είτε βγει εγώ είτε βγει άλλο του σοσιαλιστικού χώρου, αυτό είναι ο στόχο μου. Ο τι είναι του σοσιαλιστικού χώρου. Επιστεύω ότι είναι μια άλλη φιλοσοφία. Ε, έχουμε α, αντιπαρατεθεί σε πολλά και πιστεύω ότι πρέπει να αναδειχθεί η δικιά μας δημοκρατική και το, εννοώ πολύ βαθιά δημοκρατική. μέσα στο χώρο, να σας πω κάτι που έχουμε διαφορά και με την Νέα Δημοκρατική και, και, και να κλείσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Εμεί μιλάμε ότι η εξουσία πρέπει να πάει στο λαό. Χτυπάμε την αυθαιρεσία και τον συγκεντρωτισμό της εξουσίας που είναι από τα βασικά προβλήματα διαχρονικά από τα 200 χρόνια της, 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 της πολιτείας μα. ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ά, είστε καλά, ευχαριστούμε, κύριε, ευχαριστούμε.